Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκδήλωση του προγράμματος της συνεχιζόμενης ιατρικής επιμόρφωσης του Ιατρικού Αθηνών. Το σημερινό θέμα έχει να κάνει με τις παθήσεις του προκτού, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλές, με την έννοια ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, θα έλεγα η πλειονότητα, αν όχι όλοι, στη διάρκεια της ζωής μας θα έχουμε κάποιο πρόβλημα με την περιοχή αυτή. Ξέρουμε πόσο ενοχλητικό είναι, πόσο επικίνδυνο είναι μερικές φορές και πόσο μεγάλη σημασία έχει και η σωστή διερεύνηση και η σωστή αντιμετώπιση από την αρχή. Είναι λοιπόν μεγάλη μου χαρά να έχω κοντά μου σαν συντονιστή της σημερινής εκδήλωσης τον κύριο Σαχίν, ο οποίος είναι χειρουργός, διευθυντής της χειρουργικής κλινικής, με τεράστια εμπειρία στο θέμα αυτό και ο οποίος θα συντονίσει παρουσιάσεις δύο εκλεκτών συναδέλφων, της κυρίας Χιωτάκου, που θα μας δείξει τη διερεύνηση από πλευράς γαστροεντερολογικού, και του κυρίου Γεωργίου, που θα μας μιλήσει για την χειρουργική αντιμετώπιση. Να παρακαλέσω τον κύριο Σαχίν να αναλάβει τον συντονισμό, εσάς για την προσοχή σας, και παρακαλώ στείλτε μας και τις ερωτήσεις σας γραπτά στη διάρκεια των παρουσιάσεων. Ευχαριστώ. Καλησπέρα από μένα, κύριε καθηγητά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι μεγάλη τιμή που μου αναθέσατε να συντονίσω ένα τόσο μεγάλο και πολύπλοκο και πλούσιο θέμα. Ο προκτικός σωλήνας είναι ένα παραξηγημένο λίγο όργανο και όργανο ταβού, γιατί ορισμένες παθήσεις που παρουσιάζει προκαλούν φόβο ή αναστολή στη σκέψη των αρρώστων για να πάνε έγκαιρα στο γιατρό. Θα δώσω μερικά έτσι, στοιχεία, ανατομικά στοιχεία που θα μας βοηθήσουν λίγο στη πορεία για να μας μιλήσουν οι ειδικοί. Ο προκτικός σωλήνας είναι το τελευταίο κομμάτι του γαστροεντερικού σωλήνα. Αποτελεί από εμβρολογική πλευρά 2 εκατοστά περίπου, αλλά από χειρουργική και λειτουργική πλευρά είναι κάπου 4 εκατοστά. Αυτό μπορούμε να το εξηγήσουμε αργότερα, γιατί τι θα πει χειρουργική και λειτουργική, θα μας το εξηγήσει ο κύριος ο επόμενος ομιλητής. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία σε αυτό το όργανο. Το πρώτο είναι ότι ίσως είναι το όργανο που παρουσιάζει τις περισσότερες παθήσεις από όλα τα άλλα τμήματα του παχαίως εντέρου και ίσως το μοναδικό όργανο στο σώμα μας που παρουσιάζει τόσο πολλές παθήσεις. Έχει ορισμένα στοιχεία πολύπλοκα, ανατομικά στοιχεία, που ορισμένα από αυτά δεν έχουν ξεκαθαριστεί ακόμα. Υπάρχουν αμφισβητήσεις και αμφιβολίες. Λόγω χάρη υπάρχουν τα γραπτά του Ιπποκράτη που περιγράφει τους δύο σφυκτήρες, το έξω και το έσα, σαν έσω, σαν δύο σωλήνες, ένα μέσα στον άλλο. Αμφισβητείται αυτή η αλήθεια, δεν ξέρω. Εγώ θέλω να στηριχτώ όμως πάνω σε αυτό και να πω πράγματι υπάρχουν δύο σφυκτήρες που έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την διάγνωση, για την εξερεύνηση, αλλά και για τις χειρουργικές μεθόδους που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος χειρουργός αυτές τις παθήσεις. Θα αναφερθώ μόνο σε πάρα πολύ λίγες παθήσεις που αντιμετωπίζει συνήθως ο χειρουργός. Οι περισσότερες παθήσεις είναι χειρουργικές παθήσεις. Μιλάμε για το γνωστό μας θέμα αιμορροίδες και πάνε στο γιατρό, γιατί έχουμε αιμορροίδες. Αιμορροίδες έχουμε όλοι. Όταν αρρωσταίνουν έχουμε αιμορροειδοπάθη. Αλλιώς η αιμορροίδες είναι ένα όργανο, πρέπει να το φυλάξουμε σαν κόριο οφθαλμού. Μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Είναι τα σιρίγγια, είναι οι ραγάδες, είναι ο καρκίνος του προκτικού σωλήνας, είναι αφροδίσια νοσήματα της περιοχής, είναι πολλά άλλα. Αλλά για να μην χάσουμε χρόνο, θα δώσω το λόγο στην κυρία Φτέρεπε Χιωτατακάκου, η οποία είναι γαστρονολόγος και υπεύθυνη μήματος μελέτης του βιελικού εδάφους. Παρακαλώ, κυρία. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά την Οργανωτική Επιτροπή και τον Πρόεδρο, τον κύριο Λιάπη, για την τιμή που μου κάνει να συμμετέχω στα εκπαιδευτικά αυτά μαθήματα.
Σήμερα η ομιλία μου αφορά παθείς προκτού γαστρολογική διερεύνηση και εκτός των άλλων φαντάζομαι έτσι όπως είναι δομημένο το τραπέζι θέλει να αναδείξει και την καλή συνεργασία και την αρμονική συνεργασία που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στον γαστρολόγο και στον χειρουργό. Οποιαδήποτε διερεύνηση στην ιατρική προϋποθέτει γνώση της ανατομίας, που σίγουρα ο κύριος Γεωργίου θα μας βοηθήσει σημαντικά, καλή κατανόηση της παθοφυσιολογίας. Χρειάζεται να έχουμε διαγνωστικές εξετάσεις που να απεικονίσουν αυτά με αντικειμενικά αποδεκτό τρόπο, άρα να υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα και φυσιολογικές τιμές και βέβαια να υπάρχει συνδυαστική σκέψη. Το πρώτο ενδοσκοπικό τμήμα υπάρχει στο ιατρικό όμιλο από τότε που γεννήθηκε ο ιατρικός όμιλος με διευθυντή τον κύριο Καραγιάννη και τα τελευταία χρόνια έχει προσθεθεί και το τμήμα μελέτης του πυελικού εδάφους που σκοπό έχει να αναδείξει την παθοφυσιολογία και να προσφέρει κάποιες εξετάσεις που θα συμβάλλουν σημαντικά στο διαγνωστικό αλγόριθμο. Έτσι λοιπόν σαν τμήμα παρέχουμε τον ενδοσκοπικό έλεγχο, την υψηλής ανάλυσης μανομετρία ορθού, τον έλεγχο της αισθητικότητας ορθού και της δοκιμασίας απόδειξης, καθώς και το διορθωτικό υπερηχογράφημα. Σκοπός μου είναι μέσα σε αυτήν τη γαστρολογική διερεύνηση να προσπαθήσω να σας δείξω και τι θέση κατέχουν συγκεκριμένα στους αλγόριθμους αυτές οι εξετάσεις. Η ενδοσκόπηση βέβαια αποτελεί τη βασίλισσα όλων των εξετάσεων των γαστρολόγων και έχει κάνει τεράστια άλματα τα τελευταία χρόνια λόγω της τεχνολογίας με αποτέλεσμα να έχουμε τα υψηλής ευκρίνειας ενδοσκόπια τα οποία βεβαίως συνδυάζονται με χρωμοενδοσκόπηση, με narrow banding image ή BLI που είναι τεχνικές οι οποίες μπορεί να μας δείξουν βλάβες σε μικροδομές του πλενογόνου ή των αγγείων και βέβαια η τεχνητή νοημοσύνη που έρχεται να μας βοηθήσει για πολύ μικρά ευρήματα που πιθανόν το γυμνό μάτι μπορεί να χάσει. Εδώ απλώς δείχνω ενδεικτικά κάποιες εξετάσεις για να δούμε πώς χρησιμοποιώντας όλη αυτή την τεχνολογία μπορούμε να αλλάξουμε προς όφελός μας, προς μεγαλύτερη δηλαδή ευκρίνεια, αυτό που βλέπουμε με την απλή ενδοσκόπηση. Και αυτός είναι ένας πολύποδας που θεωρούμε ότι τον έχουμε ουσιαστικά κάτω από το μικροσκόπιο με την ακρίβεια των δομών που μας δίνει το ενδοσκόπιο. Η μανομετρία επίσης είναι μια παλιά εξέταση, η οποία επίσης εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια με καινούργια τεχνική, έγινε υψηλής ανάλυσης μανομετρία, με αποτέλεσμα να αλλάξει ριζικά τον απεικονιστικό της τρόπο και από το 2020 έχει αποκτήσει και συγκεκριμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο. Όλα αυτά την καθιστούν την εξέταση που είναι η πιο συχνά χρησιμοποιημένη για τη μελέτη της ορθοπρακτικής λειτουργίας και επίσης μπορεί να κατευθύνει σημαντικά τη θεραπευτική προσέγγιση του ασθενούς, δίνοντας πληροφορίες για τον τόνο του σφιχτήρα, τη σπαστική του ικανότητα, την ορθοπρακτική συνεργασία και τα ορθοπρακτικά αντανακλαστικά. Η δοκιμασία απόδευσης με κύρια τη δοκιμασία αποβολής του μπαλονιού έχει σημαντική θέση στο διαγνωστικό αλγόριθμο των λειτουργικών παθήσεων και καθώς και η δοκιμασία αισθητικότητας του ορθού που παρέχεται μέσω της μανομετρίας. Και τέλος, το διορθικό υπερηχογράφημα που μπορεί να μας δώσει πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες στη μελέτη του σφιχτηριακού μηχανισμού για τον έσω σφιχτήρα, τον έξω σφιχτήρα, να μας βοηθήσει στη μελέτη των συρρυγγίων, καθώς και να μας αναδείξει το σφιχτήρα μετά από αποκατάσταση. Θα αναφερθώ στη δακτυλική εξέταση, όχι γιατί αποτελεί βέβαια εξέταση μόνο των γαστρολόγων, απλώς γιατί είναι μια εξέταση η οποία μπορεί να δώσει πάρα πολλές πληροφορίες στη διερεύνηση, όμως από την άλλη μεριά, πιθανόν λόγω της χαμηλής ειδικότητάς της, δεν έχει βρει την απόλυτη θέση της στους διάφορους αλγορίθμους, ούτε στα κριτήρια κατά Ρώμη 4 που αφορούν τους γαστρολόγους. Πριν ξεκινήσουμε, να θυμηθούμε ότι οι εξετάσεις είναι πάντα συμπληρωματικές, απαιτείται ολοκληρωμένη μελέτη του ασθενή και η τελική βέβαια διάγνωση βασίζεται στη συνεκτίμηση των κλινικών και διαγνωστικών δεδομένων. Οι παθήσεις του προκτού χωρίζονται σε λειτουργικές παθήσεις και σε οργανικές παθήσεις. Επειδή το τραπέζι αυτό αφορά αποκλειστικά τον προκτό και όχι παθήσεις που είναι του ορθού, όσον αφορά το κομμάτι δυσχεσία-δυσκυλιότητα, η πληροφορία που πρέπει να δώσουμε στον χειρουργό μας είναι αν μιλάμε για δυσυνέργεια ή για σύνδρομο αποφρακτικής δυσχεσίας. Ποια είναι η διαφορά? Η μεν δυσυνέργεια, όπως έχει καθοριστεί από τα κριτήρια Ρώμης 4, είναι μια απόλυτα λειτουργική οντότητα. Δηλαδή είναι μη καλή, μη σωστή σύσπαση του πυελικού εδάφους, όπως αυτή απεικονίζεται από τις διάφορες εξετάσεις. Εάν πάμε όμως στο σύνδρομο
αποφρακτικής δυσχεσίας όπως ορίστηκε το 2018, τότε ενώ στον παθοφυσιολογικό του μηχανισμό σίγουρα η αρχή του είναι το λειτουργικό πρόβλημα του σφιχτήρα, η μη χάλαση ή σύσπαση του σφιχτήρα, παράδοξη σύσπαση του σφιχτήρα, μπορεί να έχει προστεθεί όμως και οργανικό δομικό κομμάτι. Οπότε αυτό είναι μια πληροφορία που θα πρέπει να ξέρει ο χειρουργός γιατί μπορεί να μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν εδώ βλέπουμε διάφορες οντότητες οι οποίες όλες τον παθοφυσιολογικό τους μηχανισμό σχετίζονται, όμως η ορθοκύλιο εμβολιασμός, η πρόπτωση και το σύνδρομο καθόλου του πιελικού εδάφους μπορεί να υπάρχει και κομμάτι εκτός από το λειτουργικό, οργανικό να το πούμε, στο οποίο ο χειρουργός ίσως μπορεί να βοηθήσει. Έτσι λοιπόν, όταν ο ασθενής έρθει με δυσχεσία, με δυσκολία στην γένωση, αρχικά θα δούμε αν έχει δυσυνέργεια κάνοντας μανομετρία και δοκιμασία αποβολής μπαλονιού. Και αν όντως ο ασθενής μας έχει δυσυνέργεια, θα ακολουθήσει θεραπευτική αντιμετώπιση, συνήθως με βιοανάδραση. Αν όμως αυτός ο ασθενής δεν πάει καλά, θα επανέλθει ο γαστρολόγος για να διερευνήσει περαιτέρω, συνήθως με αφοδευόγραμμα, και να πει στο χειρουργό εάν υπάρχει κομμάτι στο οποίο μπορεί να μας βοηθήσει. Και ο ορθοπρακτικός εμβολιασμός είναι ίσως το κυριότερο παράδειγμα το οποίο μπορεί να μας δώσει να καταλάβουμε τι εννοούμε. Σίγουρα το gold standard για τη διάγνωση είναι το αφοδευόγραμμα, είτε τεχνολογικό είτε MRI. Το δυναμικό διορθικό υπερηχογράφημα ψάχνει να βρει τη θέση του στη διερεύνηση και σιγά σιγά αυξάνει την ευαισθησία του και την ειδικότητα, χωρίς όμως να εκτοπίσει το gold standard που είναι το αφοδευόγραμμα. Η μανομετρία επίσης μας δίνει σημαντικές πληροφορίες. Θα πρέπει να κρατήσουμε ότι το gold standard παραμένει το αφοδευόγραμμα, όμως υπάρχει μια εξαιρετικά σημαντική μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2015 που δείχνει ότι εκτός από τα ευρήματα τα υπόλοιπα που τα ξέρουμε για τη μανομετρία, εάν βρούμε σε ασθενείς με δυσυνέργεια κατά τη μανομετρία υψηλής ανάλυσης περιοχή αυξημένη ενδοορθικής πίεσης, κεντρικότερα από μια περιορισμένη περιοχή αυξημένης πίεσης εντός του προκτικού καναλιού, 100% αυτοί οι ασθενείς έχουν ορθοπρακτικό εμβολιασμό. Η ακράτεια είναι η άλλη ίσως λειτουργική διαταραχή του προκτού, όχι απαραίτητα. Έχουμε πάρα πολλές εξετάσεις σημαντικές, είτε λειτουργικές είτε απεικονιστικές, όμως, όπως ξέρουμε και με βάση τα recommendation, η ακράτεια είναι συνήθως πολυπαραγωγικής αιτιολογίας και άρα δεν υπάρχει gold standard για να πούμε να κάνουμε μία συγκεκριμένη εξέταση και να βάλουμε διάγνωση του τι μας θέλει. Σίγουρα η μανομετρία μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ δίνοντας πληροφορίες για τον έσω σφιχτήρα, για τον έξω σφιχτήρα, αλλά και για την αισθητικότητα του ορθού που μπορεί από μόνη της να αποτελεί το βασικό αιτιολογικό παράγοντα. Και σίγουρα το διορθικό υπέρηχο ορθού θα το χρειαστεί ο χειρουργός για να δει αν έχει κάκωση στην οποία θα μπορούσε να βοηθήσει ή πρόκειται για μία ατροφία των σφιχτήρων. Πάμε τώρα στις οργανικές παθήσεις. Όπως είπε και ο κύριος Αχίν, είναι πολλές. Να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στη διερεύνηση. Σίγουρα ο γαστρολόγος δεν θα βοηθήσει στην ταξινόμηση για τις αιμορροίδες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά scoring systems, στα οποία δεν είναι μόνο το πώς φαίνονται οι αιμορροίδες, λαμβάνουν και άλλους παράγοντες. Άρα λοιπόν, η θέση του ενδοσκόπου για τις αιμορροίδες είναι βασικά να κάνει μια κολονοσκόπηση για να αποφύγουμε να πέσουμε στην παγίδα ότι οποιοδήποτε ασθενής έρχεται με αιμορραγία και έχει εμφανείς αιμορροίδες, αυτό είναι η αιτιολογία. Οι άλλες εξετάσεις που έχουμε, δηλαδή το διορθικό υπέρηχο και η μανομετρία, μας δίνουν κάποιες πληροφορίες. Σίγουρα όμως δεν είναι απαραίτητες για την ασθενή μας, δεν χρειάζεται να γίνουν εκτός αν ο χειρουργός έχει συγκεκριμένο ερώτημα. Πάμε λοιπόν τώρα στον καρκίνο του προκτού. Θα αναφερθώ στο πλακώδες, μια που είναι και το πιο σύνηθες, αν και παραμένει σπάνιο βέβαια, αφορά κυρίως γυναίκες και οι ομάδες κινδύνου είναι τρεις. Είναι άντρες που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με άντρες, είναι γυναίκες που έχουν ιστορικό δυσπλασίας ή καρκίνο του τραχύλου και ασθενείς που έχουν AIDS. Χωρίζω λοιπόν τους ασθενείς που έχουν σχέση με το πλακώδες ή προκτού σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι οι ασθενείς που διαγνώσκονται με πλακώδες καρκίνο. Σίγουρα ενδοσκοπικός έλεγχος αποτελεί τη βασική εξέταση. Θα βάλει τη διάγνωση, θα κάνει την ιστολογική τεκμηρίωση, θα βρει άλλες βλάβες, οι οποίες πιθανόν θα θέλουν και αυτές αντιμετώπιση και βέβαια ο ασθενής θα ακολουθήσει το πρωτόκολλο για αυτούς τους ασθενείς, μέσα στο οποίο υπάρχει MRI-PL.
γίνεται μια τεράστια συζήτηση. Μήπως το ενδοσκοπικό υπέρηχο μπορεί να αντικαταστήσει την MRI πιέλου, μια που είναι και μια εξέταση πιο εύκολη, χωρίς ακτινοβολία, με καλύτερη ανοχή από τον ασθενή? Όχι, είναι η απάντηση αυτή τη στιγμή. Δεν έχει υπεροχή στο να ανοιχνεύσει τους τοπικούς λεμφαδένες, δεν μπορεί να δει καλά τους απομακρυσμένους βουβονικούς λεμφαδένες και όπως φαίνεται και από τις νεότερες μελέτες, έχει χάσει και την υπεροχή που θεωρούσαμε παλιότερα στο να βλέπει καλύτερα τις μικρές αρχόμενες επιφανειακές βλάβες. Μήπως η δεύτερη κατηγορία ασθενών που σχετίζονται με το CA-PRO2 είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο περιοδικός έλεγχος αυτή τη στιγμή συμπεριλαμβάνει ιστορικό, ψηλάφιση και δακτυλική εξέταση. Να κάνουν αυτοί οι ασθενείς ορθοσκόπηση? Όχι, είναι η απάντηση. Δεν αλλάζει το υψηλό ποσοστό υποτροπής που έχουν οι ασθενείς εάν έχουν υποβληθεί σε ορθοσκόπηση και επίσης λοχεύει και ο κίνδυνος να κάνουμε υπερθεραπεία εμείς οι γαστρολόγοι, θεωρώντας ότι βλέπουμε παντού υποτροπή. Αυτό λοιπόν έχει σαφώς αναδειχθεί από τις μελέτες που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια. Και τέλος, η τρίτη ομάδα είναι οι ασθενείς που είχαν CA-PRO2 και έκαναν θεραπεία. Αυτούς τους ασθενείς τι θα τους κάνουμε? Περιοδικός έλεγχος με δακτυλική εξέταση, ορθοσκόπηση, ψηλάφιση λεμφαδένων και CT θώρακος κοιλίας. Η ορθοσκόπηση η πρώτη γίνεται σε 3-6 μήνες χωρίς να πάρει βιοψία την πρώτη φορά και εν συνεχεία κάθε 6 μήνες. Χρειάζεται να κάνουν μια απεικονιστική εξέταση, παραδείγματος χάρη ένα ενδοσκοπικό υπέρηχο αυτή η ασθενή ή MRI? Όχι, αυτή τη στιγμή με βάση το πρωτόκολλο. Όμως, επειδή οι συνάδελφοι που κάνουν το διορθικό υπέρηχο προσπαθούν αυτή τη στιγμή να βελτιώσουν τη μέθοδο, ήδη έχουν φτιάξει μία ταξινόμηση, αν δυνητικά έμπαινε το ενδοσκοπικό υπέρηχο, πώς θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε αυτούς τους ασθενείς. Θα μιλήσω λίγο για το σύνδρομο χαμηλής πρόσθετης εκτομής, όχι γιατί είναι πρόβλημα αρχικά βέβαια του προκτού, αλλά γιατί τελικά καταλήγει να γίνεται ένα πρόβλημα του προκτού και οι ασθενείς αυτοί είναι πολλοί. Δυστυχώς το 40% των ασθενών θα παρουσιάσουν προβλήματα μετά από ένα χρόνο πολυπαραγοντικής αιτιολογίας. Δύσκολοι ασθενείς, γιατί είναι απογοητευμένοι, νίκησαν τον καρκίνο όμως έχουν κακή ποιότητα ζωής. Δύσκολη θεραπευτική τους προσέγγιση, δεν είναι συνήθως σταδιακή όπως κάνουμε συνήθως τα περισσότερα νοσήματα, αλλά συνήθως είναι συνδυαστική. Είναι δύσκολο να σχεδιάσουμε τη θεραπεία τους. Γιατί όλα αυτά? Γιατί είναι πολύ δύσκολη η λειτουργική αποκατάσταση του έσω σφιχτήρα σε αυτούς τους ασθενείς. Χρειάζεται να κάνουν διορθικό υπέρηχο? Όχι, σίγουρα μπορεί να δώσει πληροφορίες, όμως στην πράξη δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για κάτι προς όφελος του ασθενούς. Χρειάζεται να κάνουν μανομετρία. Δεν χρειάζεται προεγχειρητικά, δεν χρειάζεται για τη διάγνωση, γιατί η διάγνωση είναι κλινική. Είναι όμως σημαντική στη διερεύνηση αυτών των ασθενών, γιατί μπορεί να κατευθύνει τη θεραπευτική μας αντιμετώπιση και μπορεί μέσα από την πισίνα αυτών των ασθενών να αναδείξει τους ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται πιο εντατική παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση, γιατί οι προγνωστικοί παράγοντες που αναδεικνύονται από τη μανομετρία σχετίζονται σαφώς με το πώς θα πάνε αυτοί οι ασθενείς. Και τέλος, οι ασθενείς οι δύσκολοι, μια άλλη ομάδα, ασθενείς με σιρήγγια, συνήθως λόγω Crohn. Πώς είναι αυτοί οι ασθενείς? 10% των ασθενών με Crohn πρωτοεμφανίζονται με περιπροκτική νόσο. Και από όλους τους ασθενείς που έχουν Crohn, στην πορεία τους, το 25% θα εμπλακεί με περιπροκτική νόσο. Άρα δεν είναι λίγοι αυτοί οι ασθενείς και είναι δύσκολοι, γιατί δεν έχουν κλασικά συμπτώματα. Όταν συναντηθούμε μπορεί να έχουν σημαντικού βαθμού ίνωση και επίσης να πονάνε, κάτι που κάνει δύσκολες όλες τις εξετάσεις διερεύνησής τους. Οι βασικές εξετάσεις για να διερευνήσουμε αυτούς τους ασθενείς είναι η MRI με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό, το διορθικό υπερηχογράφημα, η εξέταση του χειρουργού υπό αναισθησία και βέβαια η ορθοσυγμοειδοσκόπηση. Στα recommendation που είναι σαφή, το gold standard είναι ο συνδυασμός της χειρουργικής εξέτασης του ασθενούς υπό αναισθησία μαζί με την MRI πιέλου. Και είναι πάρα πολύ σημαντική η εξέταση του χειρουργού γιατί θα δει το βαθμό φλεγμονή στην περιοχή. Επίσης η ορθοσκόπηση βέβαια είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί θα δείξει το βαθμό της φλεγμονής
και, που ξέρουμε σαφώς ότι σχετίζεται με το πώς θα πάει ο ασθενής και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η MRI είναι μια εξέταση που είναι ευρέως διαθέσιμη και σίγουρα αποτελεί gold standard, όπως είπαμε. Το ενδοσκοπικό υπέρυχο αυτή τη στιγμή δεν έχει καθιερωθεί σαν gold standard, όμως σε όλα τα statements και τα recommendations γίνεται σαφής λόγος ότι στα κατάλληλα χέρια το διορθικό υπέρυχο μπορεί να αντικαταστήσει την MRI. Και βέβαια είπαμε για την εξέταση του χειρουργού υπό αναισθησία και για την ορθοσυγμοειδοσκόπηση. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι κρατάμε σαν μήνυμα MRI και χειρουργική εξέταση υπό αναισθησία σε ασθενή βέβαια που έχουμε κάνει ορθοσυγμοειδοσκόπηση. Αν όμως έχουμε ένα κατάλληλο συνάδελφο που κάνει ένα εξαιρετικό διορθικό υπέρυχο, μπορεί να αντικαταστήσει την MRI. Και το υπέρυχο είναι μια εξέταση που εξελίσσεται και εδώ βλέπουμε ένα απλό παράδειγμα. Στην πρώτη φωτογραφία βλέπουμε ένα συρρίγιο στο οποίο δεν μπορούμε πολύ καλά να βρούμε πού είναι το έσω στόμιο. Όταν όμως ρίξαμε υγρό νερό από το έξω στόμιο, δημιουργήσαμε μια λευκή γραμμή που την παρακολουθούμε με το υπερηχογράφημα και έτσι βλέπουμε τελικά στην τρίτη φωτογραφία πού ακριβώς είναι το έσω στόμιο. Αν ξαναγυρίσουμε λοιπόν στις εξετάσεις που παρέχονται από τα γαστρολογικά τμήματα, πάμε να δούμε τελικά ποια είναι η θέση της κάθε εξέτασης. Η ενδοσκόπηση, είτε gold standard για τις περισσότερες οργανικές παθήσεις ή σαφής θέση στο διαγνωστικό αλγόριθμο. Υψηλής ανάλυσης μανομετρία, gold standard για λειτουργικές παθήσεις, σαφή θέση σε διαγνωστικό αλγόριθμο και οργανικών παθήσεων, μαζί με τον έλεγχο αισθητικότητας του ορθού και της δοκιμασίας αφόδευσης, όπως κρίθηκε βάσει των κριτηρίων κατά ROM 4. Και τέλος, το διορθικό υπερηχογράφημα φαίνεται επικουρικό αυτή τη στιγμή, αναζητά τη θέση του στον αλγόριθμο, είναι σίγουρο ότι θα τη βρει σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Χιωτατάκου. Τώρα το είπα σωστά. Το χρωστάω το τελευταίο τάκο. Πραγματικά ήταν πολύ σημαντική η παρουσίαση με πάρα πολλές πληροφορίες. Και εγώ που είμαι πολύ, ας πούμε, χρόνια στη χειρουργική, που ασχολούμαι με τη χειρουργική χειρουργική, και τώρα έμαθα αρκετά πράγματα από αυτή την πρώτη παρουσίαση. Δεν θέλω πάρα πολύ χρόνο, αλλά ένα πράγμα θέλω να κρατήσω. Εμένα με βοηθάει πάρα πολύ από όλα αυτά που είπατε, η μανομετρία, διότι ανέφερα προηγουμένως ότι υπάρχει χειρουργικός και λειτουργικός προκτικός σωλήνας που είναι 4 εκατοστά σε αυτό το σημείο, σε αυτό το τμήμα το εμπέρο. Αυτό το τμήμα μάλλον δέχεται πολύ μεγάλη πίεση, άρα η μανομετρία είναι πολύ μεγάλο βοήθημα για το χειρουργό, ο οποίος θα αποφασίσει τι τεχνική θα ακολουθήσει στην επίλυση των προβλημάτων της περιοχής. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Παναγιώτης Γεωργίου, το είπα πολύ σωστά το όνομα. Είναι γενικός χειρουργός που ασχολείται με το ωκεανό της γενικής χειρουργικής τα πάντα, όμως έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην χειρουργική ορθού και προκτού. Είναι διευθυντής κλινικής ελάχιστα εμβατικής χειρουργικής εδέρου και προκτού στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Παρακαλώ, κύριε Γεωργία. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λιάπη αρχικά και την Επιτροπή για την πρόσκληση να μιλήσουμε για αυτό το πολυσύνθετο θέμα για τις παθήσεις του προκτού και να ευχαριστήσω η κυρία Χιωτακάκου για την εξαιρετική ομιλία και τον κύριο Σαχίν. Πριν να ξεκινήσουμε, θα ήθελα να πω ότι δεν νοείται χειρουργική προκτού χωρίς γαστρεντρολόγους, χωρίς τη βοήθεια των γαστρεντρολόγων. Από το πιο απλό θέμα, από την αιμορροίδα, που μπορεί σε έναν 18χρονο να πούμε δεν χρειάζεται μια διερεύνηση, μπορεί να έχουμε έναν ασθενή που τα συμπτώματα του να απαιτούν μια διερεύνηση. Οπότε πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη πώς μπορεί ένας γαστρεντρολόγος ή γαστρεντρολόγος να μας βοηθήσει για να προσφέρουμε στον ασθενή το καλύτερο που μπορούμε. Θα ξεκινήσω. Δεν έχω conflict of interest, δεν έχουμε νομικά συμφέροντα. Έχω βρει αυτή τη φωτογραφία στο ίντερνετ και τη βάζω γιατί θέλω να δείξω λίγο από την πολυπλοκότητα της περιοχής του προχτού. Λίγο. Αυτή είναι έναν glimpse που λένε οι Άγγλοι. Και άμα αρχίσουμε και βάζουμε και τις αρτηρίες και τις
και τα νευράκια και τις λεφαδένες και προσθέτουμε, θα γίνει μια πάρα, πάρα πολύ περίπλοκη εικόνα. Οι παθήσεις του προκτώ αντιμετωπίζονται από τα πρώτα χρόνια της ιατρικής, όπως πολύ όμορφα είπε ο κύριος Σαχίν. Τα τελευταία χρόνια αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε περισσότερα πράγματα για τη λειτουργικότητα, για τις λειτουργικές παθήσεις του προκτού. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, όπως είναι ο υπέρηχος, ο ενδοσκοπικός υπέρηχος, αλλά και η μανομετρία, μπορούμε πλέον να καταλάβουμε πολύ περισσότερα πράγματα για τον προκτό. Ένα παράδειγμα να πω, οι αιμορροίδες που πιστεύαμε ότι ήταν πάντα ένα φλεπικό πρόβλημα, πλέον ξέρουμε ότι μπορεί να είναι πρόβλημα της συνέργειας, μπορεί να είναι η δυσχεσία. Αν δεν επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα και πάμε να κάνουμε ένα χειρουργείο, το πιο πιθανό είναι ότι θα επανέλθουν οι αιμορροίδες μας ή θα κάνουμε τα πράγματα πολύ χειρότερα. Οπότε πρέπει να πάρουμε ένα πολύ καλό ιστορικό από τον ασθενή μας, να τον εξετάσουμε και αν έχουμε αμφιβολία να αποταθούμε στην κυρία Φεντακάκου, στο γαστρεντολογικό τμήμα μας, να μας κάνουν μια μανομετρία. Πολύ αναφορικά τα ανέφερε και η κυρία Φεντακάκου, δεν θα αναφερθώ περισσότερο σε αυτό. Βρήκα έναν ορισμό για τις λειτουργικές παθήσεις και λέει είναι ένας συνδυασμός χρόνιων υποτροπιάζοντων συμπτωμάτων που δεν μπορούν να εξηγηθούν από δομικές ή βιοχημικές ανομαλίες. Με άλλα λόγια, έχουμε ένα πρόβλημα με άγνωστη αιτιολογία, παθολογική λειτουργία έχουμε, με φυσιολογική νεύρωση και άθικτους τους μυές μας. Πολλές φορές έχουμε και ψυχολογικά αίτια τα οποία μπορεί να συμβάλλουν στις λειτουργικές παθήσεις του προκτού. Δεν θα αναφερθώ στη διάγνωση, τα είπε εξαιρετικά καλά η κυρία Φεντακάκου. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι λειτουργικές παθήσεις αντιμετωπίζονται φαρμακευτικά ή με φυσικοθεραπεία και biofeedback, το οποίο μας το προσφέρει εδώ το τμήμα του κύριου Καραγιάννη και με την κυρία Φεντακάκου, το οποίο βοηθάει στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Λίγο για την ακράτεια θα αναφερθώ. Εδώ είναι ένας αλγόριθμος που δείχνει μια προσέγγιση στο θέμα της ακράτειας. Θα αναφερθώ σε μερικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε πριν φτάσουμε στο χειρουργείο. Έχουμε ταμπών, διάφορα είδη ταμπών που μπορούν οι ασθενείς να χρησιμοποιήσουν με πολύ καλά αποτελέσματα. Πολλοί δεν μπορούν να το ανεχθούν ικανοποιητικά, μπορεί να τους προκαλέσει πνευσμό. Έχουμε κορπικά μπαλόνια που αυξάνουν την πίεση στο ορθό και βοηθάνε στην εγκράτεια. Και πριν φτάσουμε στη χειρουργική αντιμετώπιση, αυτό που έχει σημασία είναι να βρούμε το αίτιο. Και αφού βρούμε το αίτιο ή δεν το βρούμε, μετά προσπαθούμε να καταλήξουμε με τη βοήθεια πάντα των γαστρεντερολόγων μας και στην προσέγγιση. Μπορεί να χρειαστεί σφιχτηροπλαστική. Όταν μιλάμε για λειτουργικές παθήσεις, θεωρούμε ότι ο μυς είχαμε πει ότι είναι άθικτος. Η σφιχτηροπλαστική έχει πιο πολύ ρόλο όταν υπάρχει ένας τραυματισμός. Έχουμε διάφορα είδη τεχνητών σφιχτήρων. Όπως και επίσης οι πλαστικοί χειρουργοί πλέον μπορούν να μας μεταφέρουν μύες από το πόδι και να ενισχύσουν τον προκτικό μας σωλήνα και να βοηθήσουν με την εγκράτεια. Τα τελευταία χρόνια, εδώ και 10-15 χρόνια, έχουμε το SNS. Είναι βηματοδότης του ισχυακού νεύρου, ο οποίος τοποθετείται πίσω στο πλουτό και βοηθάει να αυξηθεί ο τόνος του εσωσφιχτήρα και έχει αποδειχθεί ότι σε ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Τελευταίο, η κολοστομία. Αφού αποτύχουν όλα, όταν η ποιότητα ζωής του ασθενή έχει επηρεαστεί, τότε πρέπει να συζητήσουμε μήπως πρέπει να γίνει μια κολοστομία για να βελτιωθεί αυτή η ποιότητα ζωής. Πολύ αναφορικά έχουμε μιλήσει λίγο για το SNS. Είναι αποδεκτή λύση όταν έχει αποτύχει η συντηρητική θεραπεία. Τα αποτελέσματα είναι καλά όταν δουλεύει. Κάνουμε μια δοκιμή πρώτα. Αν δουλέψει η δοκιμή, μετά βάζουμε το μόνιμο βηματοδότη, το οποίο η μπαταρία του βίου μπαταρία διαρκεί περίπου 5 με 7 χρόνια. Το μόνο μειονέκτημα είναι το κόστος. Γι' αυτό πρέπει να γίνει πρώτα η δοκιμή. Υπάρχουν διάφορα είδη νεοσφιχτήρων, θα αναφερθώ. Τα χρησιμοποιούμε σπάνια πλέον, μόνο για σοβαρή ακράτεια. Υπάρχει μια βελτίωση. Το μειονέκτημα είναι ότι είναι σε μια βρώμικη σχετικά περιοχή και υπάρχει αυξημένο ρίσκο λίμωξης. Η σφιχτηροπλαστική με τον κρυμνό μπορεί να γίνει με βηματοδότη χωρίς. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι η μη δυναμική, δηλαδή χωρίς βηματοδότη, είναι εξίσου αποτελεσματική. Είναι ένα διάγραμμα
παίρνουμε το μη από τον Γκρασίλης Μάσο, τον Ισχνομή, και το μεταφέρουμε γύρω από τον Προχτό. Μια γρήγορη αναφορά σε ενέσιμους παράγοντες, δεν θα επεκταθώ περισσότερο, και όπως είπα, η στομία είναι όταν φτάσουμε στο προχώρητο και δεν υπάρχουν άλλες επιλογές για τον ασθενή. Τώρα, μιλήσουμε, πάμε λίγο στα οργανικά μας, στις οργανικές μας παθήσεις. Αιμορροειδοπάθεια, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε ο κύριος Σαχή, οι αιμορροίδες είναι φυσιολογικός ιστός, ο οποίος υπάρχει, έχει ρόλο να σφραγίζει τον προοκτικό δαχτύλιο και να ενισχύει την εγκράτεια μας. Όταν αρχίσουν να πάσχουν, τότε μιλάμε για αιμορροειδοπάθεια. Βλέπουμε εδώ ένα διάγραμμα αιμορροειδοπάθειας και δίπλα έναν ασθενή με αιμορροειδοπάθεια τετάρτου βαθμού, έχουμε πρόψωση των αιμορροειδών. Πώς αποφασίζουμε τι χειρουργείο θα κάνουμε για την αιμορροειδοπάθεια? Είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητιέται σε όλα τα συνεδρία πλέον. Σημαντικό ρόλο παίζει ο βαθμός της αιμορροειδοπάθειας και τα συμπτώματα. Εδώ πολύ αναφορικά βάζω ένα πίνακα που αναφέρεται στη βιβλιογραφία και την τεκμηρίωση για κάθε τεχνική που υπάρχει ανάλογα με τον βαθμό της αιμορροειδοπάθειας. Τώρα, για δευτέρου βαθμού ή και για επιλεγμένους ασθενείς τρίτου βαθμού, πρέπει να κάνουμε σκληροθεραπεία ή να χρησιμοποιήσουμε το rubber band ligation, ένας μικρός ελαστικός δαχτύλιος, ο οποίος μπαίνει στη βάση της αιμορροίδας. Είναι καλά ανεκτός, μπορεί να γίνει και με λίγο μέθη και με εξαιρετικά αποτελέσματα. Να, δευτέρου βαθμού είναι πάρα πολύ καλά τα αποτελέσματα. Τρίτου βαθμού, όπως είπαμε, σε επιλεγμένους ασθενείς. Αυτό είναι άλλη μια εικόνα, πώς μπορούμε να το κάνουμε. Φυσικά πλέον έχουν εξελιχθεί οι συσκευές μας και γίνονται με αναρρόφηση παρά με εργαλείο που τραβάμε την αιμορροίδα. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι έχει εφάμιλα αποτελέσματα με το ανοιχτό χειρουργείο. Τώρα, η stable χειμορροειδοπηξία είναι μια τεχνική που ξεκίνησε πριν περίπου 10 με 15 χρόνια και αρχικά αναδείξανε πολύ καλά αποτελέσματα. Και με την πάροδο του χρόνου όμως είδαμε ότι σε σχέση με άλλες τεχνικές τα ποσοστά υποτροπής είναι αρκετά μεγάλα. Έχουμε και πάρα πολλά skin tags, δερματικά ράκη. Και αναδειχθήκαν και κάποιες σημαντικές επιπλοκές. Είδαμε ασθενείς να έρχονται με κολποστικά σιρίγγια. Είδαμε ασθενείς να έρχονται με πιελική σύψη από διαφυγή, από το γραμμή του συρραπτικού. Να καταλήγουν ασθενείς με μόνιμες κολοστομίες. Λίγα περιστατικά, σημαντικές επιπλοκές για ένα σχετικά καλό ύφος πρόβλημα. Εδώ δείχνει μια αναπαράσταση πώς γίνεται η τεχνική. Εδώ θα αναφερθώ ότι σταδιακά πολλά κέντρα έχουν σταματήσει να χρησιμοποιούν αυτή την τεχνική. Στην Αγγλία, λίγο πριν φύγω από την Αγγλία, 2 ή 3 κέντρα χρησιμοποιούσαν αυτή την τεχνική. Για τους λόγους που προαναφέραμε. Πάμε τώρα στην τεχνική HALO, η THT, το ίδιο είναι, διαφορετικές εταιρείες. Είναι η τεχνική με την οποία χρησιμοποιούμε ένα εντοπροχτικό υπέρηχο, βρίσκουμε την αρτηρία μας και την απολυνώνουμε. Είχε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα αυτή η τεχνική για τρίτου βαθμού αιμορροειδοπάθεια. Και ήρθε για τετάρτου βαθμού. Τα ποσοστά υποτροπής ήταν σχετικά αυξημένα στις πρώτες μελέτες, μέχρι και ένα στους 4 ασθενείς είχαν υποτροπή. Οπότε ήρθε και ενισχύθηκε με μια αιμορροειδοπηξία. Τι είναι η αιμορροειδοπηξία? Με ραμματάκια κάνουμε ένα lifting της αιμορροίδας προς τα πάνω, τη συρρυκνώνουμε και έτσι επιτυχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα. Είναι μια ανώδυνη μεθόδος, οι ασθενείς μπορούν να φύγουν και την ίδια ημέρα και όπως είπαμε είναι ιδανική για τρίτου βαθμού. Εδώ στην εικόνα φαίνεται το καινούριο μηχάνημα της εταιρείας HALO για τον υπέρηχο. Τώρα, τα τελευταία χρόνια μιλάμε, ακούμε πάρα πολλά πράγματα για το λέιζερ, το Ραφαέλο, καινούργιες τεχνικές, νέες μεθόδοι. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι είναι ασφαλείς, είναι υποσχόμενες για δευτέρου και τρίτου βαθμού αιμορροειδοπάθειας, με πλεονεκτήματα όπως έχουν πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και είναι σχεδόν εντελώς ανώδυνες. Παρ' όλα αυτά παραμένει να δούμε τα ποσοστά υποτροπής σε σχέση με τις άλλες τεχνικές. Προχωράμε.
Η αιμοροειδεκτομή, τώρα θα μιλήσουμε λίγο. Η κλασική αιμοροειδεκτομή είναι η Millikan Morgan. Εδώ βλέπουμε στην εικόνα η κλασική αιμοροειδεκτομή στις 4η, 7η και 10η εικόνα. Είναι οι θέσεις που, 11η ώρα, συγγνώμη, είναι οι θέσεις που συνήθως εμφανίζονται οι αιμοροειδές. Ένας ασθενής δικός μου, οι μύες έχουν παραμείνει άθικτοι. Εξαιρετικό αποτέλεσμα. Έχει τα χαμηλότερα ποσοστά υποτροπής και θεωρείται το gold standard για 4ου βαθμού αιμοροειδοπάθεια. Μεγαλύτερο μειονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι ο πόνος. Οι ασθενείς βιώνουν σημαντικό πόνο για 5 με 7 μέρες, ο οποίος όμως είναι διαχειρίσιμος. Ήρθε το ψαλίδι περίχων τα τελευταία χρόνια και οι μελέτες έχουν δείξει ότι με τη χρήση ψαλίδι περίχων μπορούμε να μειώσουμε το μεταχειρητικό πόνο. Άρα, όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, τόσο εξελισσόμαστε και εμείς. Πλέον μιλάμε για εξατομίκευση. Τι εννοούμε εξατομίκευση? Έχουμε ένα ασθενή που έχει αιμοροειδοπάθεια κυκλωτερή, όπως βλέπετε, τρίτου προς τετάρτου βαθμού και μια αιμοροειδα που προβάλλει περισσότερο. Η μία αιμοροειδα αφαιρέθηκε και θα δείτε ότι χρησιμοποιήσαμε THT στις υπόλοιπες αιμοροειδες και βλέπετε έχουν σταφυδιάσει λίγο, έχουν μειωθεί το μέγεθός τους και κάνουν περισσότερο ρητήρες. Αυτό είναι το συμπέρασμα από μια μετανάλυση το 2015 από το Imperial, που ουσιαστικά λέει ότι η αιμοροειδεκτομή έχει λιγότερα ποσοστά υποτροπών, περισσότερες μεταχειρητικές επιπλοκές και πόνο σε σχέση με το TST, που η ανάρρωση είναι ταχύτερη, αλλά τα ποσοστά υποτροπής είναι μεγαλύτερα. Λίγο για τη ραγάδα του προχτού. Είναι μια μικρή πληγή στην περιοχή του σφιχτήρα, στον προκτικό δαχτύλιο. Συνήθως ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά στη συντηρητική θεραπεία κρέμες και μπότοξ. Και στο χειρουργείο προχωράμε όταν αποτύχει η συντηρητική θεραπεία σε περίπου 3-5% των ασθενών. Τα χειρουργεία που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι η εσωπλάγια σφιχτηροτομή, ή ο βλενογονικός κλεισμός και το VY flap για να καλύψουμε την πληγή. Τα προκτικά σιρίγγια μπορεί να είναι πολύ περίπλοκα. Είναι ένα μικρό τούνελ που ενώνει το προκτικό δαχτύλιο με το δέρμα στην περιεδρική χώρα. Μπορεί να είναι από πολύ απλά έως πολυσύνθετα. Η πιο γνωστή κατηγορικοποίηση είναι Classification κατά Park από το St. Mark's, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως. Η χειρουργική αντιμετώπιση, αν μπορούμε, τα ανοίγουμε. Πότε μπορούμε να τα ανοίξουμε? Αν είναι low φίστουλα, χαμηλά, να μην καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του σφιχτήρα. Πρέπει ο χειρουργός να έχει την εμπειρία να αντιληφθεί το ποσοστό και αν έχει αμφιβολία να αποταθεί στους γαστρεντερολόγους να μας κάνουν ένα ενδοσκοπικό επέρηχο και να μας μετρήσουν με ακρίβεια το ποσοστό και να μας φορτογραφίζουν το σιρίγγιο ή και με τη μαγνητική. Είναι η μόνη τεχνική που μας δίνει 100% αποτελεσματικότητα. Οπότε, αν μπορούμε να την κάνουμε, πρέπει να την κάνουμε. Δύο παραδείγματα από ασθενείς μας με low φίστουλα. Τα ανοίξαμε, πήγαν εξαιρετικά καλά, κανένα πρόβλημα. Ελάχιστος μεταχειρητικός πόνος, ο οποίος ήταν ανοιχτός και ελεγχόμενος με απλά αναλγητικά, κανένα πρόβλημα με μικράτεια. Σύνθετα σιρίγγια. Εδώ, τι είναι το σύνθετο σιρίγγιο? Πολλαπλά εξωτερικά στόμια. Πάρα πολλά σιρίγγια που μπορεί να έρχονται στο ίδιο εσωστόμιο ή σε διαφορετικό εσωστόμιο. Και πάλι, χρειαζόμαστε γαστρεντερολόγο, πρέπει να σιγουρευτούμε. Είναι Crohn's, δεν είναι Crohn's. Να πάμε να κάνουμε μια κολονοσκόπηση, να πάρουμε βιοψίες, γιατί το Crohn's έχει διαφορετική προσέγγιση από το απλό μας το σιρίγγιο ή το οποίο δεν σχετίζεται με τη φλεγμονώδη πάθηση. Αυτός είναι ένας ασθενής ο οποίος χειρουργήθηκε πάρα πολλές φορές πριν αποταθεί στην ομάδα μας. Βλέπετε, είχε ένα cutting seat-on το οποίο χαλάρωσε και έχουμε 1, 2, 3 εξωτερικά στόμια. Έγινε χαρτογράφηση με μαγνητική και κατόπιν κάναμε και χαρτογράφηση στο χειρουργείο. Δεν είναι απλό. Το αποτέλεσμα, μετατρέψαμε ένα πολύπλοκο σιρίγγιο σε απλό σιρίγγιο και μετά προχωρήσαμε σε τοποθέτηση βιολογικού πλακ με βλενογονικό κρυμνό. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα που αντικρούσαμε το χειρουργείο. Και 6 μήνες μετά ο ασθενής απαλλάχθηκε από το σιρίγγιο. Δεν υπάρχει τίποτα. Δυστυχώς στο γιατρείο είναι μέχρι εδώ μπορούμε να βγάλουμε τη φωτογραφία μας. Άρα μπορούμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς. Χρειάζεται μια προσεκτική προσέγγιση. Έχει έρθει το λέιζερ. Πρόσφατα βγήκε μια δημοσίευση από το St. Mark's
μια μετανάλυση, η οποία το Laser λέει, έχουμε μελέτες που μας λένε είναι πολύ καλό, μελέτες που μας λένε δεν είναι πολύ καλό. Κάνανε μια μετανάλυση και δείξανε ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, μας βοηθάει στα τρανσφιχτέρι, στα διασφιχτηριακά σιρίγγια, τα οποία είναι ψηλά. Μπορεί να μας βοηθήσει μεταξύ 50 και 70% των ασθενών και αποδείχτηκε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, ότι είναι κοντά στο 70% για ασθενείς με Crohn's. Οπότε αρχίζουμε και μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα για ποιους ασθενείς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και ποιους δεν μπορούμε. Το βιολογικό plaque, και αυτό κυμαίνεται σε 60-70%, το έχουμε δείξει. Το lift θα αναφερθώ σε λίγο πιο κάτω. Το γλαινογονικός κρυμνός, τον οποίο εγώ προσωπικά τον χρησιμοποιώ, είτε βάλω laser, είτε plaque, είτε lift, θα καλύψω το εσωτερικό ανοίγμα με γλαινογονικό κρυμνό. Δεν είμαι μόνο εγώ, πολλές μελέτες αναφέρουν ότι ίσως και να βοηθάει να αυξάνει το ποσοστό επιτυχίας. Άλλο ένα περιστατικό, το οποίο πάλι με plaque από την ομάδα μας, ανεβάσαμε το γλαινογόνο, τοποθετήθηκε το plaque και μετά βλέπετε πώς έρχεται και κλείνεται το γλαινογόνο, αφού κινητοποιείται, έρχεται και το κλείνει από πάνω. Περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Μέχρι στιγμής οι ενδείξεις είναι πολύ καλές. Το lift είναι μια σχετικά καινούργια, χρησιμοποιείται πάνω από 10 χρόνια τώρα και έχει προσθεθεί στα περισσότερα guidelines, διεθνή guidelines για την αντιμετώπιση των συρρυγγιών, ακόμα και ως πρώτη επιλογή πολλές φορές. Μπαίνουμε στο μεσοσφιχτηριακό διάστημα και απολυνώνουμε το τούνελ μας, τη φίστουλα μας. Το οποίο από μόνο του έχει ποσοστό επιτυχίας και αυτό 60-70%. Με την πρόσθεση του γλαινογονικού κρυμνού δεν ξέρουμε, θα το μάθουμε τα επόμενα χρόνια όταν θα βγουν μελέτες συγκρίνοντας τα δύο. Βλέπετε μία εικόνα εδώ πώς περιγράφεται ο γλαινογονικός κρυμνός. Αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι όταν βλέπουμε ότι να υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές για ένα πρόβλημα, όπως και τα ποσοστά αποδεικνύουν, δεν είναι επειδή καμία δεν είναι 100% αποτελεσματική και πρέπει να προσεγγίσουμε το πρόβλημα εξατομικευμένα. Λίγο για την πρόκτωση ορθού, αναφέρθηκε για τον εμβολιασμό και την πρόκτωση η κυρία Χιωτακάκου. Τα πρώτα στάδια της πρόκτωσης είναι ο εμβολιασμός. Δεν θα αναφερθώ πολύ στην κατηγοριοποίηση, απλά θα πω ότι αυτά χρήζουν χειρουργικής επέμβασης όταν το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και οι προσπελάσεις μπορεί να είναι διακοιλιακές ή περινεϊκές. Οι διακοιλιακές είναι η ορθοπηξία με ή χωρίς πλέγμα. Πλέον μπορούν να γίνουν και λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά. Είναι πρόστια ορθοπηξία η οποία έχει επικρατήσει, καθώς η οπίστια είχε ψηλά ποσοστά δυσκυλιότητας και δυσχεσίας με τα χαιρετικά. Ή να αφαιρέσουμε ένα κομμάτι του ορθού και να κάνουμε ορθοπηξία. Οι περινεϊκές προσπελάσεις, έχουμε την Altmaier's και την Delon's που επικρατήσανε. Η Altmaier's ουσιαστικά κόβουμε ένα κομμάτι του εντέρου το οποίο προπίπτει και κάνουμε αναστόμωση. Και η Delon's είναι μια τεχνική η οποία αφαιρούμε το γλαινογόνο, αποκολλούμε το γλαινογόνο από το μυϊκό τείχωμα και μετά με ράματα το κάνουμε lifting και το σπρώχνουμε προς τα μέσα. Τι μας λέει η βιβλιογραφία, τα αποτελέσματα είναι παρόμοια. Πώς διαλέγουμε, αναλόγως του ασθενή, προβλήματος, συμπτωμάτων, ηλικία, υποκείμενα νοσήματα και προηγούμενα χειρουργία. Επίσης η εμπειρία του χειρουργού. Ένα παράδειγμα εδώ από την κλινική μας, μια ασθενής 63 ετών με άνοια, η οποία είχε πρόβλημα, σφιγγόταν στην τουαλέτα πάρα πολλές ώρες, αποτέλεσμα να έχουμε την πρόκτωση ορθού. Δίπλα είναι το τελικό αποτέλεσμα μετά το χειρουργείο. Είχε γίνει με εντελώς. Είναι κρίμα, δεν έχουμε την αποκόλληση του γλαινογόνου. Αυτό που θέλω να προσέξουμε είναι ότι στη δεύτερη εικόνα το σκούρο χρώμα μας υποδηλώνει που είναι ο έξω σφιχτήρας. Βλέπουμε ένα εντύπωμα, είναι σαν να τραβιέται προς τα μέσα. Αυτό μας δείχνει ότι το lifting ήταν αποτελεσματικό. Ένα χρόνο μετά η ασθενή δεν έχει υποτροπή, τα βγήκε εξαιρετικά καλά. Λίγο για τον καρκίνο του προφθού θα αναφερθώ. Είναι πιο σπάνιος από του ορθού. Συνήθως οφείλεται στον ιό των θυλωμάτων. Η αντιμετώπιση είναι αναλόγως του σταδίου. Στα αρχικά στάδια η τοπική εκτομή μπορεί να είναι αρκετή. Σε πιο προχωρημένα πλέον έχει κύριο λόγο η χημειοακτινοθεραπεία, η οποία μπορεί να θεραπεύσει περίπου 75-80% των ασθενών. Το χειρουργείο προχωράμε μόνο αν δεν υπάρχει ανταπόκριση και συνήθως είναι υπό τη μορφή της κοιλοπερινεϊκής εκτομής
του Χριστού και του Προχτού. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Γεωργίου για τις εξαιρετικές αυτές πληροφορίες. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα Προκτού είναι πάρα πολύ τεράστιο θέμα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για να μην τρώω το χρόνο σας, θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις. Η πρώτη είναι για τα συρρήγγια, όπου όταν είμαστε, είναι χειρουργικό πρόβλημα. Όταν είμαστε όμως στο χειρουργείο και δεν έχουμε το υπηρεχογράφημα, αυτό μπορούμε να κάνουμε για να δούμε το εσωστόμιο ή να βάζουμε από το εξωστόμιο με σύρυγγα οξυγενέ και βλέπουμε μέσα που αφρίζει, άρα είναι το εσωστόμιο. Και μας βοηθάει αν υπάρχουν και άλλα στόμια ή όχι για την υγεία. Το δεύτερο, όταν υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές για μία πάθηση, σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία που να είναι σωστή 100%. Και μιλάω για τις αιμορροίδες και τη ραγάδα. Και να πω κάτι, η ραγάδα τι είναι? Είναι μία πληγή στην έκτη ώρα συνήθως, όπου εκεί είναι μειωμένη αιμάτωση της περιοχής και εφαρμόζεται παγκοσμίως η έσου πλαγία σφυκτηροτομή. Δηλαδή τι, κόβουμε το σφυκτήρα μέχρι την αναλόγως, μέχρι την δοτική γραμμή και για να πω κάτι εδώ, ο έσος σφυκτήρας δεν δουλεύει όπως ο έξος σφυκτήρας σφύγει. Δουλεύει σαν να αδειάζουμε, ας πούμε, ένα τσοβάλι με πατάτες. Στηνάζεται έτσι για να βοηθάει. Επομένως, είτε είναι κομμένο, είτε είναι σφιγμένο, έχει υπερτονία, η δουλειά του δεν επηρεάζεται σχεδόν καθόλου. Όταν βλέπουμε μετά την έσωση πυροτομή ότι η ραγάδα κλείνει την ίδια μέρα, δεν έχει πρόβλημα κανείς ασθενής με ραγάδα κτηλίου, ούτε καν πόνο. Άρα οφείλεται στην αιμάτωση της περιοχής, άρα οφείλεται σε αυτό που μερικοί λένε ότι μερική κυκλοφορία του αίματος της περιοχής περνάει από το ίσως φυκτήρα. Όταν ο ίσως φυκτήρας είναι υπέρτονος, δηλαδή συνσπασμένο, τότε όταν το χαλαρώνουμε κατά Μίλιγκαν, Μόργαν και Λόρτ, αλλά μόνιμα, κάνοντας την έσω σφυκτηροτομή και έχουμε τα καλά αποτελέσματα, γιατί να με το εφαρμόσουμε ή όπως μάλλον θα το πω διαφορετικά, το εφαρμόζουν μερικοί χειρουργοί στην αιμορροιδοπάθεια, στην οξία φάση. Και εκεί υπάρχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Φαίνεται ότι ανοίγει ο δρόμος προς την φλεβική συμφόρηση, αδειάζει λίγο η περιοχή, έρχεται καλύτερο αρτηριακό αίμα και κλείνει ραγά την ίδια μέρα. Αυτό ήθελα να πω. Θα μπορούσε κανείς να πει πάρα πολλά πράγματα, αλλά δυστυχώς ο χρόνος δεν μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε και άλλες ερωτήσεις. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο ομιλητές και τον κύριο καθηγητή που πάντα σχεδιάζει και βρίσκει αυτά τα πάρα πολύ πολύτιμα θέματα για όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ.